Κύριε Καραμέρο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε. Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι και στους φίλους που μας ακούνε. Είναι μια δύσκολη μέρα στους δρόμους με τη βροχή. Είναι και αυτά προβλήματα, τα οποία ξέρετε, λίγο ο κόσμος μπλέκεται κατά πόσο. Αυτά είναι τα προβλήματα. Αυτά είναι πιο σοβαρά, ναι. Συνάδελφε, αυτά είναι τα προβλήματα, ότι όταν ρίχνει μια βροχή στα βόρεια, στα νότια προάστια, στον Κηφισό, στο Μενίδη, στο Καματερό, κάνουμε το σταυρό μας σαν να πλημμυρίσει το διπλανό μας ρέμα. Σαφώς. Τα γήπεδα δεν είναι το βασικό πρόβλημα. Είναι διασκέδαση. Το πρόβλημα είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στους κάδους και κάνουν ισορροπία μέσα έξω. Έτσι. Απόλυτα, απόλυτα σωστό, γιατί η καθημερινότητα είναι αυτή. Το πιο ωραίο δευτερεύον πράγμα στη ζωή είναι το ποδόσφαιρο, ο αθλητισμός, το μπάσκετ και όλα τα άλλα αθλήματα. Οπότε γι' αυτό συζητάμε εμέσως και εδώ τώρα. Σαφώς. Η καθημερινότητα βεβαίως του πολίτη, ειδικά στις συνθήκες τις οποίες βιώνει και λόγω των άλλων προβλημάτων, είναι σαφέστατα η νούμερο ένα προτεραιότητα που θα πρέπει να υπάρχει. Ακόμα και για τον πιο φανατικό οπαδό της ομάδας του, που μπορεί να θεωρεί κακός, και εγώ αυτό πιστεύω, έτσι εντελώς ψύχραμα, ότι αν η ομάδα του, εν πάση περιπτώσει, φτιάξει γήπεδο ή αν γίνει καλύτερη, θα αναβαθμίσει και την δική του ζωή. Δεν το συζητώ. Άρα είναι και πιο εύκολο να γίνει γήπεδο παρά να λυθούν τα προβλήματα στους δρόμους. Για να γίνει καλύτερη πρέπει να πάρει 2-3 μάνταλους ή να αντικαταστήσει τον Μπέρκ ή να βρει καλό καθάμι, έτσι δεν είναι? Σωστό. Αλλά αυτό μετράει όντως στην καθημερινότητά μας. Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί έχει πάρει μεγάλη διάσταση η χθεσινή έγκριση του προϋπολογισμού από την περιφέρεια, και δεν ξέρω αν αυτό με απλά λόγια για τον μέσο φύλαθλο σημαίνει ότι η περιφέρεια Αττικής έχει εγκρίνει και κάποια στιγμή θα δώσει, και είναι τόσο απλό, τα 20 εκατομμύρια για το γήπεδο της ΑΕΚ, τα 7 εκατομμύρια για την ανάπλαση της Λεωφόρου ή τα 18 εκατομμύρια για το κλειστό του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη. Είναι τόσο απλή η διαδικασία ή απλώς εμείς τα απλοποιούμε? Απλά είναι όταν θες να κάνεις κάτι. Επειδή δεν θέλει να ζυμώσει 10-20 κινήσεις, δεν λένε. Βεβαίως. Όπως όμως υπάρχει μια πραγματικότητα, πρέπει να την ξέρει ο κόσμος για τον προϋπολογισμό της περιφέρειας Αττικής. Εμείς είμαστε 43 μέρες διοίκηση, 44 μέρες διοίκηση. Σωστό. Πριν από 30 ημέρες μας ήρθε ένα τευτέρι χωρίς διπλογραφικό σύστημα, δηλαδή δεν ήταν προϋπολογισμός αυτό το πράγμα. Ένα Excel είναι που βάζουν και βγάζουν ποσά. Γιατί στην πραγματικότητα ήθελα να κρατάνε σε ομοιρία ολόκληρες κοινωνικές ομάδες. Σε αυτές τις κοινωνικές ομάδες εντάζω και τους οπαδούς, φίλους, φιλάθλους των συλλόγων, που τους έταζαν 20 εκατομμύρια ευρώ για το γήπεδο, 7 για το άλλο, 1 εκατομμύριο εδώ. Και ξέρετε κάτι? Υπάρχουν και 18 εγγραφές άνω του 1 εκατομμυρίου. Δηλαδή, εγώ στην περιφέρεια κοινότητα του Βόρειο Τομέα έχω το θέμα του γήπεδου της Πέφκης. Χρόνια οι άνθρωποι τους έλεγαν θα σας φτιάξουμε το τερέν και ένα θέατρο. Έμπαινε στον προϋπολογισμό, ξανά έμπαινε, δηλαδή μεταφέρονταν από χρονιά σε χρονιά. Κανονικά αυτά θα αλλάξουν. Και θέλω να σας πω ότι αυτός ο προϋπολογισμός θα αναθεωρηθεί τον Ιανουάριο του 2015. Και το λέω αυτό γιατί εμείς σε αυτά τα χρήματα τα οποία ως ύψος εγκρίθηκαν χθες συνολικά, θέλουμε να αλλάξουμε και μπορούμε να αλλάξουμε όλοι το 10-15%, να στρέψουμε χρήματα στην κοινωνική πολιτική. Για παράδειγμα, μιλάμε για την ΑΕ και τη Νέα Φιλαδέλφια. Μάλιστα. Περάσαμε 750.000 ευρώ για την ανάδειξη του άρσου της Νέας Φιλαδέλφειας. Για να γίνουν παρεμβάσεις, να είναι βιώσιμο, να ανανεωθεί, να φυτευτούν δέντρα, να καθαριστεί. Αυτό νομίζω ότι είναι μια σημαντική παρέμβαση. Βέβαια, ξέρω ότι εδώ μιλάμε σε αθλητικό ραδιόφωνο και με ενδιαφέρει το θέμα του γήπεδου. Αλλά θέλω να σας πω. Όχι, δεν έχει σημασία. Έχω την εντύπωση ότι είναι ταυτισμένα αυτά πάντως. Γήπεδο και άλσος είναι ταυτισμένα και πολύ σωστά το θέτετε. Είναι ταυτισμένα και θα σας πω το εξής. Θέλεις να ξεκινήσουμε από το θέμα της ΑΕΚ, του Πανιωνίου, του Παναθηναϊκού? Όχι, θέλω να κάνω μια ερώτηση πριν πάμε εξειδικευμένα. Όταν μιλάμε από τον Ιανουάριο του 2015 για αναθεώρηση προϋπολογισμού, ως βεβαίως έχει το απόλυτο δικαίωμα η ΝΥΝ, το σημερινό Συμβούλιο της Περιφέρειας, σημαίνει ότι δεν είναι κατά ανάγκη δεσμευτικό αυτό που εγκρίθηκε χθες, έτσι δεν είναι? Είναι αλήθεια. Και δεν μιλάω φυσικά για τα γήπεδα μόνο. Ο σαφώς, για ό,τι εγκρίθηκε, για όλο τον προϋπολογισμό. Αλλή μόνο, αυτή είναι μια πραγματικότητα. Και να σας πω πολύ, να σας πω ακριβώς τι συμβαίνει. Θα πρέπει να ξεκινήσω όμως, ας πούμε για το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Ξέρετε ότι υπάρχει αρνητική απόφαση του 5ου κλιμακίου, 6ου διακοπών, του ελεκτικού συνεδρίου. Σχετικά με τη σήμανση των 7 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Παναθηναϊκός, που είναι ωφελούμενος, θα προχωρήσει σε ένσταση κατά τη συγκεκριμένη απόφαση. Έτσι. Εμείς πιστεύουμε ότι στην αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων, βέβαια πρέπει αυτές να οφείλουν να σέβονται και το νομικό πλαίσιο, το περιβάλλον, τους πολεμοδομικούς κανόνες και τις τοπικές κοινωνίες. Εξάλλου υπάρχει μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που λέει το 2008 πρέπει να είναι πράσινο τηλεοφόρο και όχι γήπεδο. Έτσι. Μπορεί αυτό να ανατραπεί στη συνέχεια, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, αλλά μπορεί. Έχει ήδη προσφύγει ο Παναθηναϊκός, ναι, για την διπλή ανάπλαση με το Βοτανικό, ναι. Ναι, βεβαίως. Άρα αυτά είναι, θέλω να σας πω ότι αυτά αλλάζουν τα δεδομένα πάρα πολλές φορές. Και αυτό δεν έχει να κάνει με την περιφερειακή. Να μην σας θυμίσω, ας πούμε, την υπόθεση
του Βοτανικού. Πολλοί έχουν μείνει με την εντύπωση ότι, ξέρω εγώ, οι κάτοικοι, οι οικολογικές οργανώσεις σταμάτησαν το γήπεδο του Βοτανικού. Το ξέρετε ότι πολλές από αυτές τις οργανώσεις τους λέγανε βγάλτε μια άδεια εξκαθής και κάποιοι δεν προχωρούσαν. Γιατί συνεκτίμησαν ότι έρχεται η κρίση και δεν μπορούμε να βάλουμε τα λεφτά τώρα για το γήπεδο. Και δεν μπορούμε να βάλουμε τα λεφτά. Είμαι σίγουρο ότι όλοι όσοι λένε ότι θέλουν να κάνουμε γήπεδο θέλουν να το κάνουν και να βάλουν τα λεφτά. Και δεν μιλάω φυσικά για το γήπεδο τη ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού. Αλλά ξέρετε, είναι πάρα πολύ εύκολο. Όχι, αν δεν τα δω εγώ χειροπιαστά, δεν είμαι σίγουρο για τίποτα, κύριε Καραμπιέρο. Εγώ δεν εκπροσωπώ. Αλίμονο, δεν είμαι σαφώ. Είναι εν τυπαλάμι και ούτε βοήσομεν. Ακριβώ. Να ρωτήσω κάτι. Είπατε ότι, για παράδειγμα, και πέρασε και σαν ποσό στον προϋπολογισμό τα 7 εκατομμύρια ευρώ για την Λεωφόρο. Υπάρχει το θέμα της προσφυγής του Παναθηναϊκού μετά την απόφαση του 5ου κλιμακίου του ελεκτικού συνεδρίου. Μία απλή ερώτηση προς εσάς από τον μέσο φύλαλο του Παναθηναϊκού θα ήταν, μα αφού η περιφέρεια θέλει να γίνει αυτό το έργο και να γίνει ανάπλαση Αλεξάνδρας, μόλις φυσικά ξεκαθαρίσουν τα υπόλοιπα νομικά ζητήματα, γιατί δεν είναι τόσο απλό. Όντως τρέχει αυτή τη στιγμή ακόμα το project της διπλής ανάπλασης και για έναν δικαστή δεν τόσο απλό να πει, α, δεν θα γίνει αυτό, οπότε τα δίνουμε τα λεφτά στην Λεωφόρο. Ο κόσμος καμιά φορά τα απλοποιεί. Αλλά θα ρωτούσε ο μέσος φίλος του Παναθηναϊκού, αφού η περιφέρεια το εγκρίνει το κονδύλι και αφού λέει ότι είναι υπέρ των αθλητικών εγκαταστάσεων, γιατί δεν προσφεύγει μαζί με τον Παναθηναϊκό εναντίον της απορριπτικής απόφασης του 5ου κλιμακίου? Γιατί ο ωφελούμενος είναι ο Παναθηναϊκός, κύριε Δυναμάτε. Δεν είναι η περιφέρεια και το ελληνικό δημόσιο, το οποίο πρέπει να περιμένει την απόφαση της δικαιοσύνης. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία αντίρρηση σε αυτό. Μάλιστα. Ότι εμείς θέλουμε οι ιστορικοί σύλλογοι να αποκτήσουν εγκαταστάσεις που ανταποκρίνονται στην ιστορία τους, είναι δεδομένο. Τώρα, αν κρίνει ο κόσμος του Παναθηναϊκού ή η διοίκηση του Παναθηναϊκού ότι αυτή είναι η Λεωφόρος, αυτή θα είναι η Λεωφόρος. Αν θέλετε τη δική μου άποψη, εγώ θα ήθελα να δω. Αλλά αυτό λίγη σημασία έχει. Mm-hmm. Το Παναθηναϊκό σε ένα πολύ μεγάλο σύγχρονο ευρωπαϊκό γήπεδο που έχω την αίσθηση ότι δεν μπορεί να γίνει σε αυτό το σημείο. Όχι. Αλλά, αλλά υπάρχει και η αίσθηση ότι δεν ξέρω κατά πόσο ο Παναθηναϊκός με τα τωρινά του δεδομένα μπορεί να κάνει σε άλλο σημείο ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό γήπεδο. Αυτό σας λέω ότι δεν είναι θέμα της περιφέρειας μόνο της κεντρικής διοίκησης και ο κόσμος. Γιατί ξέρετε κάτι. Καλός ή κακός, εμείς δεν έχουμε αθλητικές εφημερίδες. Έτσι δεν είναι, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω τώρα. Όχι τι έχουν οι ειδικοί των ομάδων. Αλλά οι αθλητικές εφημερίδες μπορούν και περνούν και καλά κάνουν οι συνάδελφοι, κάνουν το ρεπορτάζ τους. Αλλά θα πρέπει να βλέπουν όλες τις πλευρές και όλες τις δυσκολίες και να μην πέρα προχωράμε σε απλές κρίσεις. Και να σας πω κάτι. Εγώ καταλαβαίνω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το θέμα των γηπέδων και εγώ είμαι φιλάθλος, υποστηρίζω την ομάδα μου. Με κάποιες ομάδες με συνδέουν, ας πούμε, και πολύ καλές σχέσεις σε τοπικό επίπεδο με κάποιους συλλόγους. Αλλά θα πρέπει και εμείς, και κάνω την αυτοκριτική μας τώρα ως δημοσιογράφοι, θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Θα πρέπει να εναντιανόμαστε και σε φαινόμενα βίας, λεκτικής βίας, εξιδαϊσμού του λόγου που υπάρχει και στα γήπεδα, συνθήματα, θυλάδια τα οποία μοιράζονται. Μην νομίζετε ότι αυτά στην πραγματικότητα βοηθούν. Θα έλεγα και οτιδήποτε. Και εναντίον και της... Καταλαβαίνετε πολύ καλά. 100% θα σου το πω εγώ ακόμα πιο ξεκάθαρα. Εναντίον της προβατοποίησης του φιλαθλού κόσμου των ομάδων. Αν θέλετε την εκτίμησή μου, δεν θα διαφωνήσω καθόλου μαζί σας. Να σας πω κάτι. Εγώ είμαι φιλαθλός του Ολυμπιακού. Όχι μικρότερος, πιο φανατικός. Όσο μεγαλώνεις, τα βλέπεις λίγο διαφορετικά τα πράγματα, έτσι. Δεν θεωρώ καλό το ότι έφυγε ο Στίβος από το Καραϊσκάκι ή ότι έφυγε ο Εθνικός από το Καραϊσκάκι. Λέω τώρα ένα παράδειγμα. Ναι, ναι, ναι. Να βάλει μαζί με Ολυμπιακή. Δεν θέλει και πολύ, βέβαια. Ρισκάρετε. Ήδη με το ότι είστε Ολυμπιακός, όχι, τα έχουν βάλει μαζί σας Παναθηναϊκοί και Εκτζίδες. Τα λάθη που έγιναν τότε θα πρέπει να προσέξουμε να μην ξαναγίνονται, να μην διονύζεται αυτή η κατάσταση. Μπορώ να μπω στη λογική του μέσου παδού. Έχω κάνει κι εγώ ω πιτσιρικά ή μεγαλύτερο σε θύρα φανατικό που έλεγα γιατί εκείνο και όχι εγώ. Αλλά αυτό το γιατί εκείνος και όχι εγώ, ας πούμε, στην ανομία, μας οδήγησε αυτό που μας οδήγησε. Να είναι κάποιος στον δρόμο τώρα σε ένα παπί να κάνει delivery και να μας ακούει με το ακουστικό του στο ραδιοφωνάκι και να παίρνει 300 ευρώ το μήνα. Ναι, και να ακούει. Έχετε αντίρρηση αυτό? Όχι, καμία. Καμία δεν έχω. Γι' αυτό τα πράγματα πρέπει να είναι ξεκάθαρα για μένα και γι' αυτό σαφέστατα. Να σας πω για το γήπεδο της ΑΕΚ. Λοιπόν, στο γήπεδο της ΑΕΚ λέμε ναι. Με σεβασμό στους πολεοδομικούς κανόνες, στο περιβάλλον και στο Σύνταγμα. Ούτως ή άλλως και η Δημοτική Παράταξη που είναι τώρα διοίκηση στο Δήμο της Νέας Φιλαδέλφειας, τον Οκτώβριο του 2013 ψήφισε θετικά το στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τότε ψηφίστηκε ένα σχέδιο, σας θυμίζω, παρουσιάστηκε. Έτσι, ψηφίστηκε για τον Δήμαρχο, τον κύριο Βασιλόπουλο. Αλλά θα πρέπει να ανατρέξουμε σε τι δεσμεύσεις προχώρησε τότε δεσμεύσεις. Προχώρησαν τότε οι παρατάξεις, αλλά και η ίδια η ΑΕΚ. Δεν θα πειραχθεί το δάσος, ο συντελεστής θα είναι κάτω από ένα, θα υπάρχουν θέσεις στάρμεσης. Ποιος δεν θέλει το γήπεδο στη Νέα Φιλανδία? Νομίζω ότι παραμένουν αυτές οι δεσμεύσεις από πλευράς. Οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης, ξέρετε, λέγανε. Το γήπεδο του Μελισανίδη υπάρχει στον εμπολισμό. Γιατί δεν θέλουν να πιάσουν στο στόμα τους το λαό της ΑΕΚ.
Ναι. Εμείς λοιπόν, παραλία σας λέμε, ότι ακούμε τον κόσμο της ΑΕΚ και τον κόσμο της Νέας Φιλαδέλφειας. Είμαστε εδώ να βοηθήσουμε, αλλά με νομιμότητα. Ξέρετε ότι για το άλλο της Νέας Φιλαδέλφειας, που εμείς βάλαμε 750.000 ευρώ στον προϋπολογισμό χτες για την άνδειξή του, σκοτώθηκαν άνθρωποι στην κατοχή από τους Ναζί, γιατί δεν δέχτηκαν να κοπείται ένα δέντρο. Ναι, βεβαιότατα. Πώς θα πάμε εμείς να πούμε ότι για να γίνεται τελικό Champions League, πώς τελική Champions League θα γίνει στη Νέα Φιλαδέλφεια. Καλά, τελικό Champions League στη Φιλαδέλφεια δεν θα γίνει ακόμα και αν κοπεί όλο το άλσος. Δηλαδή, σας το λέω εγώ, δεν είναι. Είπατε. Για τελικό Champions League στο συγκεκριμένο γήπεδο, ακόμα και με το στόχο της νυν διοίκηση ΣΑΕΚ για 30-32.000 χωρητικότητα, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Δηλαδή, εγώ δεν θέλω να πω στην ουσία, ο κόσμος ΣΑΕΚ ξέρει καλύτερα και η διοίκηση ΣΑΕΚ. Εμείς βλέπουμε το γήπεδο μέσα από τα μάτια της πόλης της Νέας Φιλαδέλφειας και όχι το αντίστροφο. Mm-hmm. Όπως συμβαίνει σε κάθε αθλητική κατάσταση. Είτε μπορώ να σας μιλήσω για τη Σαλαμίνα και το Πέραμο που πέρασαν πάρα πολλά αθλητικά, είτε για την Καλυθέα, την Κεσαριανή, το Βίρονα, πάρα πολλές εγκαταστάσεις. Να γίνει ένα στολίδι για τους φιλάθλους της ΑΕΚ και όλη τη Νέα Φιλαδέλφεια. Κάποιοι θέλουν ή προσπαθούν να διαστρεβλώσουν, δεν ξέρω τι θέλουν να κάνουν, να δημιουργήσουν ένα κλίμα. Όχι, θα σας πω, το κλίμα είναι ξεκάθαρο. Πριν τις εκλογές, το κλίμα ήταν ότι βγαίνει ο Σγουρός και η ΑΕΚ παίρνει τα 20 εκατομμύρια. Για να μιλάμε και απλά, βγαίνει Δούρου και η ΑΕΚ δεν παίρνει τα 20 εκατομμύρια. Εσείς τι βγάζετε το συμπέρασμα τώρα, ότι κάποιοι χρησιμοποίησαν τον κόσμο της ΑΕΚ, κάποιοι χρησιμοποίησαν ανθρώπους ενδεχομένως που έχουν απήχηση στην ΑΕΚ πέρα και στα ψηφοδελτιά τους, για να μπορέσουν να κερδίσουν εκλογικά. Εμείς το λέγαμε και δεν μας πιστεύατε. Δεν ναι. Έχουμε αλλάξει ούτε λέξη από αυτά που λέγαμε πριν τις εκλογές και θα αλλάζουμε και τώρα. Κύριε Καραμέρο, ποια είναι η διαδικασία από εδώ και πέρα? Γιατί υποθέτω ότι πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία συνεργασίας της ΑΕΚ με την περιφέρεια. Υπάρχει μια πρώτη έγκριση 20 εκατομμυρίων ευρώ. Θα υπάρξει μια αναθεώρηση του προϋπολογισμού, όπως είπατε εσείς, τον Ιανουάριο. Από ό,τι εγώ γνωρίζω, ούτως ή άλλως αυτά τα χρήματα δεν έχουν να κάνουν με το ξεκίνημα του έργου, αλλά προβλέπεται η παραχώρησή τους ανάλογα και με τα στάδια που θα έχει προχωρήσει το έργο με τα κεφάλαια της ίδιας της ΑΕΚ. Υπάρχει κάποια άλλη διαδικασία από εδώ και πέρα? Αντρέα, δεν θα ήθελα να μπούμε σε τεχνικές λεπτομέρειες, θα μου το επιτρέψεις αυτό. Ούτως ή άλλως, καλά-καλά δεν έχετε γνώση το μελάνι αυτού του προϋπολογισμού που ψηφίστηκε χτες, της απόφασης της περιψήφισης. Εκκρεμεί ούτως ή άλλως και η αναθεώρηση του προϋπολογισμού σε πάρα πολλά σημεία. Οπότε θα έλεγα να μην βιαζόμαστε. Έτσι. Mm-hmm. Πάντως, αυτό που προκύπτει και αυτό που μπορούμε να κρατήσουμε είναι μια ξεκάθαρη πρόθεση του νυν Περιφερειακού Συμβουλίου να μην είναι αντίθετο, απλώς να διαμορφώσει τα όσα ήδη υπάρχουν στον προϋπολογισμό. Αυτό που είπε κάποια στιγμή η Περιφερειακή Συνένα Δούρου, θα σας ταράξουμε την νομιμότητα και πολλοί σπέβδουν να μην το αξιολογήσουν σωστά και να λένε ότι ποια νομιμότητα μας λέμε. Μας λέτε, ισχύει για το γήπεδο της ΑΕΚ. Αν το γήπεδο της ΑΕΚ, όπως το θέλει και η τοπική κοινωνία, σεβαστεί το άλσος, είναι, ξέρετε και να σου πω και ένα πράγμα, μιλάμε για τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Και δεν μιλάω μόνο για αυτό το ποσό. Η περιφέρεια δεν θα μπει στη διαδικασία να δώσει, ξέρετε, δανεικά, γύριστα ή χάρισμα σε κανέναν. Αυτό μπορεί να διασφαλιστεί με έναν τρόπο για ανταποδοτικότητα για την τοπική κοινωνία, ένα αριθμό πιο φθηνών εισιτήριων, να επιστρέψουν κάποια χρήματα στην τοπική αυτοδιοίκηση ως ποσοστά. Από τη χρήση του γηπέδου. Υπάρχουν πάρα πολλοί όροι που θα μπορούσαν να διασφαλίσουν το δημόσιο συμφέρον. Όχι τον επιχειρηματία που θέλει να κάνει το γήπεδο για την ομάδα φυσικά, ή τον ερετό περιφερειάρχη, αντιπεριφερειάρχη ή δήμαρχο της περιοχής. Πρέπει κάποια πράγματα να τα δούμε λίγο πιο συλλογικά. Μην μπαίνουμε, επαναλαμβάνω, μην εναγκαλιζόμαστε κανένας από εμάς, πολίτες, δημοσιογράφοι, ιερετοί, το συμφέρον κανενός. Αυτό που λέμε δημόσιο συμφέρον και έχει σκυλευτεί ως έννοια, ας το δούμε αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παλεύουν έξω για ένα μεροκάματο. Όχι. Τα εκατομμύρια δεν είναι θυστικά, για να τα συζητάμε έτσι. Και νομίζω δεν θα διαφωνήσει κανείς. Όλοι αγαπάμε τις ομάδες μας. Όλοι θέλουμε να παίζουμε σε ένα καλό γήπεδο η ομάδα μας. Μας ενδιαφέρει βέβαια, φαντάζομαι, και το παιδί μας να μην πληρώνει 50 ευρώ το μήνα για να πηγαίνει σε ένα αθλητικό χώρο δημόσιο να αθλείται. Το ξεχνάμε αυτό. Έτσι. Και πρέπει να τα δούμε με μια ισορροπία. Ούτε το μπάχαλο που συνέβαινε παλιά, ούτε το τίποτα που συμβαίνει τα τελευταία 5 χρόνια. Με μια ισορροπία και περιβαλλοντική και νομική και πολιτική. Εδώ βέβαια όσον αφορά το θέμα της νομιμότητας υπάρχει ένα λεπτό ζήτημα για το γήπεδο της ΑΕΚ. Διότι σωστά το σχολιάζει και φίλος ΑΕΚ σε email το οποίο έστειλε ότι το ούτε μέτρο για παράδειγμα το οποίο λέτε και ούτε ένα δέντρο από το άλσος δεν ξέρω κατά πόσο έρχεται σε αντίθεση με νόμο ο οποίος ψηφίστηκε και παραχωρεί στην ΑΕΚ 2 επιπλέον στρέμματα. Αυτό τώρα είναι νόμος του κράτους. Είναι θέμα νομιμότητας
για εσάς ή ερχόμαστε και σε σύγκρουση με αυτό που έχει ψηφιστεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο? Γιατί αυτό είναι ένα λεπτό ζήτημα. Εγώ πιστεύω ότι επειδή δεν περνάνε όλα από την περιφέρεια, είδατε στην υπόθεση του Παναθηναϊκού, υπάρχει το θέμα του ελεκτικού συνεδρίου. Mm-hmm. Ούτως ή άλλως βρισκόμαστε, νομίζω ότι παρακολουθείτε πολύ στενά εσείς και ο κόσμος που μας ακούει, τις πολιτικές εξελίξεις που έρχονται. Μην τον παγιδεύσουν πάλι και του πούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ή ο Τσίπρας ή η Δούρη οποιοδήποτε δεν θέλει το γήπεδο. Νομίζω ότι αυτό το παραμύθι τελείωσε. Mm-hmm. Γιατί έρχονται και εθνικές εκλογές μεθαύριο και νομίζω ότι είναι πολύ κοντά από ό,τι δείχνουν τα δεδομένα. Οπότε εκεί θα είμαστε και θα τα ξαναπούμε. Μάλιστα. Κύριε Καραμέρος, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που μας διαθέσατε. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά.